Είναι να μιλήσουν μόνο... Πυρετώδεις διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη στην Αθήνα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα μετά και την κατάθεση στους θεσμούς της ελληνικής πρότασης για το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως δεν θα δεχθεί να μην υπάρξει δεδηλωμένη στην ψηφοφορία, ενώ σημείωσε πως πήρε εντολή για μια καλύτερη συμφωνία, αλλά και για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Ωστόσο, έχουν υπάρξει διαφοροποιήσεις. Στο εσωκομματικό πεδίο, η κυβερνητική πρόταση έχει δεχθεί έντονη κριτική από την αριστερή πλατφόρμα. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εξέφρασε τις αντιρρήσεις του κατά την εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διαφοροποιήσεις εκφράστηκαν και με κείμενο που φέρει τις υπογραφές των Κώστα Λαπαβίτσα, Θανάση Πετράκου, Στάθη Λιουτσάκου, Αντώνη Νταβανέλου και Σόφης Παπαδογιάννη. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνο Καμένο. Η πρόταση βρίσκεται στο μικροσκόπιο 4 επιτροπών του Κοινοβουλίου που εξετάζουν σε κοινή συνεδρίαση τεχνικά και διαδικαστικά θέματα.